σε αυτό το βήμα όλοι μαζί. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι τη σημασία του εμβολίου κατά της πανδημίας. Σήμερα ήρθαμε εδώ μαζί με τον κύριο Μιχάλη, τον υπερήλικα από την δημόσια δομή των Μελισσίων, ο οποίος ήταν ο πρώτος ηλικιωμένος, ο οποίος στήριξε αυτή την πολύ σημαντική εθνική προσπάθεια. Οι επιστήμονες έκαναν ό,τι μπορούσαν, έτσι ώστε πολύ γρήγορα να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό, αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Είμαστε εδώ όλοι μαζί, ενωμένοι, να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε για τη δημόσια υγεία, να προασπίσουμε τους εαυτούς μας, τους αγαπημένους μας και βέβαια τους πιο ευάλωτους. Καλές γιορτές, καλή πρωτοχρονιά σε όλους, χρόνια πολλά και παντού ενωμένοι. Τι σας είπε, τι ήταν τα πρώτα του λόγια, Αυτό που μας είπε ο κύριος Μιχάλης, ο υπερήλικας 85χρονος από τη δομή μας στα Μελίσια, με το που ρωτήσαμε ποιος ηλικιωμένος θέλει να εμβολιαστεί, είπε εγώ θέλω να είμαι ο πρώτος. Είναι ένας κύριος από την Ορεστιάδα, από τον Εύρο, ο οποίος γνωρίζει και θέλει να υποστηρίξει όλη αυτή την εθνική προσπάθεια που γίνεται. Δεν παραπονέθηκε καθόλου, είπε ότι δεν πόνεσε και απευθείας έκανε το εμβόλιο και γύρισε τώρα στο μέλλον. Τι εικόνα έχετε από όλου αυτού που λένε να μην κάνετε εμβόλιο. Αυτέ τι φωνέ, τι έχετε να απαντήσετε εσεί που είστε και νέο άνθρωπο, τι έχετε να του πείτε. Ότι η επιστημονική κοινότητα έχει κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να δώσει σε όλου εμά ένα αποτελεσματικό και πάρα πολύ ασφαλέ εμβόλιο. Οπότε καθήκον μας είναι για να προασπίσουμε τους πιο ευάλωτους, τους ηλικιωμένους, αυτούς με τις χρόνιες παθήσεις, με τα υποκείμενα νοσήματα, να βάλουμε και εμείς πλάτη, έτσι ώστε να μην είμαστε μόνο εμείς οι νεότεροι ασφαλείς που ξέρουμε ότι πιθανώς διατρέχουμε χαμηλότερους κινδύνους, αλλά για να προασπίσουμε και να θωρακίσουμε την υγεία των πιο ευάλωτων, των γιαγιάδων, των παππούδων μας, αλλά και όσων έχουν χρόνια νοσήματα. Ευχαριστώ πολύ. Τι εικόνα έχετε από τα γεροκομεία, υπάρχει αποδοχή από τον κόσμο? Κοιτάξτε, έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάνω από μία εβδομάδα ένα κολοσιαίο, ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ελληνική πολιτεία, να μαζέψουμε όλα τα άμκα, όλα τα στοιχεία των ηλικιωμένων και των εργαζομένων, με συγχωρείτε, στις δομές ηλικιωμένων και αναπηρίας. Έχουμε βρει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Είναι ένα δύσκολο έργο συλλογής της πληροφορίας αυτή. Βρίσκουμε πολύ καλή ανταπόκριση από τους φιλοξενούμενους, καλή ανταπόκριση από τους εργαζομένους, αλλά και πάλι είναι μια έκκληση προς όλους να καταλάβουμε ότι αυτό το εμβόλιο δεν διατρέχει κινδύνους και κινδύνους διατρέχει το να μην το κάνουμε.